αγαπητές μιλεύτριες, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές συντρόφισσες, αγαπητοί σύντροφοι. Σας ευχαριστούμε πολύ που τιμάτε με την παρουσία σας αυτή την εκδήλωση. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τις αγαπητές συντρόφισσες που ανταποκρίθηκαν στο καλεσμά μας και ταξίδευσαν στην Ελλάδα για να παρευρεθούν σήμερα στο πάνελ αυτής της συζήτησης. Αναμένουμε εξαιρετικό ενδιαφέρον από τις σημαντικές αριστερές αυτές γυναίκες να μας απαντήσουν στα ερωτήματα που τους θέσαμε. Ποια είναι η θέση των γυναικών στα κόμματά τους, ποιες καταστατικές διατάξεις διασφαλίζουν τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης απόφασης, οι ιδέες του φεμινιστικού κινήματος ενσωματώνονται στις προγραμματικές θέσεις των κομμάτων τους. Ευχαριστούμε λοιπόν τις συντρόφισσες, θα τις πω με αλφαβητική σειρά. Την Ελίζαμπετ Άκερμαν από το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας. Η Σέλμα Ίρμαν, βουλεύτρια από το ΧΑΤΕΠ, από την Τουρκία. Η Μαρίζα Ματίας, ευρωβουλεύτρια, αντιπρόεδρο του ΚΕ, από το Βλόγο της Αριστεράς από το Γαλλία. Η φίλη μας η Μαϊτέ Μολά, αντιπρόεδρο Τζούντιτ Μπέθα από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΑ, από τη Γερμανία. Και την Αϊσέ Μπερντάι, Εθνοσυνέλευση του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος, κάθε μέρος του ΚΕΑ. Τέλος, από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Μαρία Γκασούκα, Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Γραμματείας του Κλίματος Φεμινιστικής Πολιτικής και φίλη του ΣΥΡΙΖΑ. Η σημερινή μας εκδήλωση εντάσσεται στο προσυνεδριακό διάλογο που ξεκίνησε εν ώψη του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα μας από την ιδρυτική του διακήρυξη δηλώνει ότι εντράζεται στις ιδέες του εργατικού και λαϊκού κινήματος, της ριζοσπαστικής οικολογίας και του αριστερού φεμινισμού. Ανταποκρίνεται πλήρως στο καταστατικό του κόμματος αυτή την ιδρυτική διακήρυξη? Και αν όχι, τι αλλαγές πρέπει να γίνουν ώστε να έρθουμε πιο κοντά σε ό,τι διακηρύσουμε? Σε αυτό το ερώτημα καλούμαστε να απαντήσουμε, βαδίζοντας προς το δεύτερο συνέδριο, και νομίζω μετά το τέλος αυτής της συζήτησης θα είμαστε περισσότερο έτοιμες και έτοιμοι να το απαντήσουμε. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσουμε το Ινστιτούτο Νίκος Πιλατζάς, καθώς και το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ για τη συνδιοργάνωση. Η εργασία μας θα συνεχιστεί και μετά από αυτή την εκδήλωση, αλλά για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει η Μαριό Χαϊδογούλου Βραχέ από το Ινστιτούτο Πολιτζάς. Σας ευχαριστούμε πολύ όλες και όλους. Θα δώσω το λόγο στη Μαρία τώρα. Σας καλησπερίζουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκδήλωση εκ μέρους του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς, του Τμήματος Φεμινιστικής Πολιτικής Φίλου του ΣΥΡΙΖΑ, του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ και του Ινστιτούτου Νίκου Σπουλατζάς. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τις καλεσμένες που θα μας συντροφεύσουν σε αυτή τη συζήτηση και όλους τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν εδώ σήμερα. Να πούμε ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια, το Ινστιτούτο Νίκου Σπουλατζάς, το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ και το Τμήμα Φεμινιστικής Πολιτικής, να επαναφέρουμε τη συζήτηση για το φύλο που κάπως έχει λησμονηθεί. Και να πούμε εδώ ότι δεν είναι μόνο το φύλο, σε πολλά εισαγωγικά. Είναι ένα ζήτημα και μια συζήτηση που αφορά μια γενικότερη κουλτούρα της αριστεράς, που θέλει να δώσει φωνή σε αυτούς και αυτές που δεν έχουν. Μια κουλτούρα της ενοχής, της διαφορετικότητας και της ενδυνάμωσης του συλλογικού. Έχουμε διαφορές σκέψεις και πλάνα για να συνεχίσουμε και να εμβαθύνουμε για τη συζήτηση για το φύλο, για τη συζήτηση και την πράξη για το φύλο. Μέσα σε αυτά είναι διοργάνωση εργαστηρίων και βέβαια θα θέλαμε και τη δική σας συνδρομή και τη δική σας γνώμη και αν έχετε προτάσεις, ευχαρίστως να τις ακούσουμε και να τις συζητήσουμε. Το πλάνο μας εμείς το έχουμε και το προσπαθούμε παρόλες τις αντίξωες συνθήκες που έχουμε αντιμετωπίσει. Θα τελειώσω με κάτι αισιόδοξο. Τα τελευταία 6 χρόνια το κίνημα αλληλεγγύης οργανώνεται σε μεγάλο βαθμό από γυναίκες.
Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνει και στην Ευρώπη και στην Νότια Ευρώπη, στην Ανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στην Τουρκία και αλλού. Και με πολύ χαρά παρατηρούμε σε διεθνείς συναντήσεις, για το προσφυγικό για παράδειγμα, να συγκροτούνται πάνελ αποκλειστικά από γυναίκες. Αυτό βέβαια είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων αγώνων και μαχών. Και αυτή την τάση είναι στο χέρι όλων μας, ανδρών και γυναικών, να την ενισχύσουμε. Κάτι μας λέει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα προσπαθήσω να διευθύνω τη συζήτηση. Καταρχήν, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Έχουμε πολλές καλεσμένες και τα ερωτήματα, όπως θα έχετε δει και από το πρόγραμμα, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Όχι μόνο γιατί θα μας δώσουν μια εικόνα για ποιες είναι, τι προβλέπετε στα καταστατικά πολλών από τα αριστερά κόμματα της Ευρώπης στην προσπάθεια να καλυφθεί το έλλειμμα της ισότητας μέσα στα ελληνικά κόμματα και ποια είναι τα θετικά μέτρα που έχουν πάρθει, αλλά και πολύ περισσότερο αν είναι αρκετό, μια κουβέντα που θα εστιαστεί στο αν είναι αρκετό αρκετές οι θεσμικές ρυθμίσεις για να αποκαταστήσουν την ισότητα ανδρών και γυναικών στην κοινωνία. Bonjour à cette assemblée, d'abord les partis communistes français. Je suis ravie aussi de pouvoir participer à un débat qui, au fond, où tout le monde se pose la question dans tous les pays du monde et particulièrement en Europe de la question de l'égalité homme-femme, qui est quand même un point précis sur une évolution de société qui porte l'émancipation humaine. Donc voilà. Alors pour tout dire et pour commencer, je partirai de l'idée que pour nous, le Parti communiste français, la question du genre est bien sûr une théorie qu'il faut analyser, mais pas seulement. Il ne faut pas que cette question-là, pour nous, masque et que ça ne permette pas de mettre en lumière la question de la domination patriarcale et de la domination capitaliste. En tout cas, pour nous, l'histoire de la parité, en tout cas pour les Françaises, l'histoire de la parité a commencé. Donc la bataille du Parti communiste aujourd'hui, c'est de réclamer les élections à la proportionnelle à tous les niveaux, c'est-à-dire du niveau national au niveau local, et de demander un statut de l'élu, parce que nous sommes aussi, nous ne sommes pas pour le cumul des mandats, mais pour la prolongation des mandats. Ce qui donne du souffle à la démocratie, c'est justement d'avoir du mouvement sur les mandats. Et donc, nous souhaitons qu'il y ait un statut d'élu qui lui permette, parce que bien souvent, l'élu, quand il est élu, il fait un mandat, deux mandats, trois mandats, et ensuite, il ne retrouve pas son emploi. Donc, nous demandons un statut qui protège l'élu, qui puisse retrouver à son emploi, etc. Il n'y a qu'une catégorie de... d'élus qui peuvent retrouver un emploi, ce sont les enseignants. Pour les autres, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, à l'Assemblée nationale, au Sénat, on a de moins en moins d'ouvriers parce qu'ils ont de moins en moins de protection. C'est la même chose pour les ouvrières. Donc voilà, je m'en tiens là pour le premier point. Je souhaite qu'on pourra réintervenir au deuxième, à la deuxième, au deuxième point. Είναι αυτό που προσπαθούσα να πω προηγουμένως, ότι πολλές φορές έχουμε θετικές ρυθμίσεις, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό για να μπορέσει ακόμα και στο εσωτερικό ενός κόμματος να αποκαταστηθεί ισότητα. Τα κόμματα λειτουργούμε στις κοινωνίες και υπάρχει αλληλεπίδραση. Χρειάζονται πάρα πολλά να γίνουν. Πριν περάσω στην επόμενη ομιλήτρια, που είναι η Judith Belt, από την αριστερά της Γερμανίας και μέλος της εκτελεστικής του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, να σας πω ότι τα κόμματα, όλες οι εκπρόσωποι των κομμάτων που βρίσκονται σήμερα εδώ, προέρχονται από κόμματα που συμμετέχουν στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Με εξαίρεση τις συντρόφισσες από την Τουρκία, που
με τις οποίες είμαστε σε συνεργασία, αλλά δεν είναι, το κόμμα τους δεν έχει γίνει ακόμα μέλος. Και το λέω αυτό γιατί το κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς από την ίδρυσή του έχει εντάξει στο καταστατικό του την ίχυση συμμετοχή ανδρών και γυναικών τόσο στα όργανα όσο και στην διαδικασία των συνεδρίων. Απαγορεύεται δηλαδή στα κόμματα που συμμετέχουν να εκπροσωπηθούν διαφορετικά από έναν άνδρα και μία γυναίκα στα όργανα και από ίσο αριθμό συνέδρων, ανδρών και γυναικών στο συνέδριο. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να αποκαταστήσουμε την ισότητα της εκπροσώπησης, στις εκδηλώσεις που οργανώνουμε. Εκεί θα δείτε ότι οι ομιλητές, οι άντρες είναι πάντα η μεγάλη πλειοψηφία και γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να μπορούμε να αποκαταστήσουμε ισότητα ανάμεσα στους και στις παρεμβαίνοντες και στις παρεμβαίνουσες. Πάντα υπάρχει το πρόβλημα ότι είναι λιγότερες γυναίκες γνωστές ως διανοούμενες, οικονομολόγια, από ότι οι άντρες Ευρωπαίοι από τα κόμματα αυτά που θα μπορούσαν να εκπροσωπήσουν. Προχωράμε λοιπόν στη Τζούντιθ για να έχουμε και την εμπειρία της Γερμανίας πάνω σε αυτό το θέμα. Thank you very much, Natasha. Dear comrades and friends, my name is Judith and I prepared a short presentation. I hope that you can watch. If not, of course, I will talk so you can follow. So I'm from a party which calls itself socialist and feminist. But I think we have to say, and this is the first thing I want to say, that there is, of course, an evident gap between theory and between practice. I think that's what you can also mention in your parties. Die Linke is a party quite new, founded in 2007, which has more and more also followed the debates, of course, about gender equality. It's one of our, I would say, into our DNA. Even though, of course, we as feminists, as socialist feminists, as Marxist feminists, we think that this could be much more. Here you see some pictures, and this is just to illustrate that in 2007 the party was formed. We started with a co-leadership, but with a male co-leadership, and from time to time we developed a co-leadership with one female and one male. It sounds maybe not so important, but it's something which my party finds very important and which is followed and developed within the years. The same we can observe on a parliamentary level, where since last year we also have a co-leadership between Sarah Wagenknecht and Dietmar Bartsch, so one female and one male. As you might know, Die Linke is the biggest opposition party in Germany. It's a party which represents 64 MPs. And besides being present in the German National Parliament, we have representation in the European Parliament, but also on a regional level. And this is just, I illustrated this because it's for us, of course, also very important to be linked on a regional level. And since some years, you might have heard, we also have a prime minister in a small country which is called Thuringen. So this was very successful. It's a man, but still, Die Linke has a prime minister in Germany. And in two countries today, we are in coalition government. And last but not least, and this is something I think for a party, for a left and socialist party, this should be also at the core of the debate, is that we see in elections, we reach more men than women. And why is this the case? Maybe also this is a point where we as parties have to reconsider and rethink our strategies. And last but not least, and then I would like to finish with this part, is, in my opinion, we have to also question our internal party functioning, meaning our meetings, our internal party culture. When we meet in the, at night, starting at 6, ending at 10, who can be there? If it's a single mom taking care of children and so on, I mean, you all probably are aware of the fact
but this is very important. So we see with Die Linke, I can say that we in the Germany, we have a quite good statutes, but of course the theory is very difficult and the practice or theory and practice, there's a huge gap, and I hope that we can move on in a good way. Thank you. Πολύ και την Τζούντις, όπως διαπιστώνετε τα προβλήματα είναι κοινά, έστω και αν σε κάποια κόμματα οι ρυθμίσεις είναι προωθημένες ή οι προσπάθειες που γίνονται είναι πολύ περισσότερες από ό,τι παραδείγματος χάρη στο δικό μας κόμμα, γιατί αν εμείς ως κατηγορά που ζητάμε στην Κεντρική Επιτροπή να εναλλάσσονται άντρες γυναίκες της παρεμβάσης, θεωρούμε ότι ανακαλύψαμε τον Άρη, για να μην πω κάτι πολύ πιο μακρινό. Θεωρείται απίθανο, είναι παράλογο αυτό. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε στην επόμενη παρέμβαση. Είναι η συντρόφισσα από την... παρμόν, αλλά να μην κάνω λάθος το όνομα. Η Σέλμα Ιμακ, βουλεύτρια του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος της Τουρκίας. Επειδή θα μιλήσει τουρκικά η Αϊσέβερτα ή θα κάνει μετάφραση προς τα αγγλικά, που σημαίνει ότι σε αυτή την παρέμβαση θα χρειαστούμε περισσότερα λεπτά για να γίνει και διερμηνία και ίσως περισσότερη ησυχία για να τις διευκολύνουμε να κάνουν σωστά τη διερμηνία και για να μπορούν και οι καμπίνες μετά να συνεχίσουν τη μετάφραση. Öncelikle bu panele davetli olduğunuz için teşekkür ederiz Syriza'nın. First of all, we'd like to thank Syriza's women for inviting us to this debate. Kadınların ortak mücadelesi dünyayı yeni bir dünya yapacak. We believe that the joint struggle, the collective struggle of women will make the world into a new world. Kadınların deneyim paylaşımı kuşkusuz ki bütün dünyada kadınları güçlendirecek. Buna da inanıyorum. That sharing, the sharing of experience by women will empower women throughout the world. Bu nedenle de bugün burada bulunmayı çok önemli ve anlamlı buluyoruz. This is why we find it very important and meaningful. For our presence here for us is important and meaningful. Ben de yıllarını kadın mücadelesiyle geçirmiş bir Kürt kadını olarak karşınızda duruyorum. I'm standing before you as a Kurdish woman who has devoted many years of her life to women's struggle. Benim hikayem. Ülkemdeki kadınların mücadelesinin de hikayesidir aynı zamanda. My story is also the story of the struggle of women in my country. Üniversitedeyken cezaevine girişten bugün Kürdistan'ın birliğinde milletvekili olma serüvenidir Kürt kadınlarının özgürlük mücadelesi. The adventure of Kurdish women's struggle for freedom is like my struggle starting from the time when I was put in prison while studying university and until now when I am a member of parliament from a Kurdish city. Evet. Sizlere Kürt kadın mücadelesinin kısa özgeçmişini anlatmak istiyorum. Bir de biz bu mücadeleyi yürütürken hangi yol ve yöntemleri denedik? Hangilerinde başarılı olduk, onları kısaca anlatmaya çalışacağım. I will try to tell you very briefly about the struggle, the Kurdish women's struggle, and the methods and ways we employed, and in which of them we were successful. Very briefly. O nedenle konuşmama ve sunumuma başlamadan önce, şu anda çok zor durumda olan Kürdistan halkından,
ve Gülsen kadınlarından selam sevgileri ileterek başlıyor. And therefore I start my turn speaking by conveying you the greetings of Kurdish people and Kurdish women who are going through very difficult circumstances right now. Şu anda amansız bir savaş yürüyor Kürdistan topraklarında ve bundan en fazla Kürt kadınları etkileniyor. For right now there is a very violent war going on in Kurdistan and most influenced by this are Kurdish women. Sonra devletten bunu kabul etmesini istedik ve devleti zorladık. And then we forced the state to accept this, to recognize this. Örneğin, belediyelerde eşine şiddet uygulayan işçinin maaşının kesilmesini ve eşine verilmesi kararını aldık ve bunu bir süre sonra devlete uyguladık. For example, in municipalities, we took the decision, we wrote it down that men guilty of violence against their wives would they have their salaries cut and the salary would be given to the wife. And we took this decision and we implemented it. Yine eş başkanlık kadınların öz gücü, örgütlülüğü ve birlikte hareket etmesiyle önce erkeklere sonra devlete karşı mücadelesiyle başarılmıştır. All the struggle and all the success was achieved through struggle, first through struggle against men, the male mentality and men and against the state. Yapmak istediğimiz toplumda zihniyet devrimi gerçekleştirmek, mantaliteyi değiştirmektir. Bunun üzerinden yeni bir dünya kurmak mümkün olacak. What we want to do is to change the mentality in the society and through this it will be able to form a new world like in the Rojava Revolution. Παρόχο έχει η Μαϊδέ Μπόλα, αντιπρόεδρος του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισπανίας, διαθεσιμότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισπανίας και της Ενωμένης Αριστεράς Ισπανίας. Καλησπέρα, συντρόφισσες, ευχαριστώ πολύ. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je vous donne le microphone. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ce n'est pas ma faute. Alors, j'espère que je vais utiliser strictement les 10 minutes, parce que je crois que c'est beaucoup plus poli, malgré que je ne vais pas parler des deux partis, parce que je dois parler du Parti communiste de l'Espagne et de la Russie. Mais c'est possible de dire beaucoup de choses en 10 minutes. D'abord, je remercie très vivement le département de femmes de Syriza et aussi le département de l'Europe, et spécialement à Natasa Theodorakopoulou. Et je vais aussi remercier la Fondation Nikos Poulantzas et la Rosa Luxembourg aussi. Et remercier aussi aux intervenants. Mais notamment, je voudrais vous dire que je me suis très, très, très entourée d'amis. Parce que je regarde la salle et de ma gauche géographique, à ma droite géographique et même au centre géographique aussi. Je trouve beaucoup d'amis et je suis très très contente que vous m'avez invité aujourd'hui ici. Et Jalisco pour nous. Bon, alors, j'ai perdu déjà deux minutes, mais ça vaut la peine. Et je me lave. Alors, et moi, j'étais pendant 10 ans responsable des femmes du Parti communiste d'Espagne. Et de l'année 1998 jusqu'à l'année 2008. Et j'étais aussi 4 ans responsable de la gauche unie. Et que nous avons une chose différente que dans le Parti communiste d'Espagne, que c'est plutôt un endroit comme une espèce d'assemblée des femmes, où nous sommes des femmes de la gauche unie, des femmes qui ne sont pas de la gauche unie, normalement féministe, et par le moment nous sommes seulement des femmes. Mais après, mes camarades, je ne sais pas très bien pourquoi, ils ont décidé que je devais m'occuper des choses beaucoup plus importantes, comme la politique internationale. Et moi jamais j'ai su si c'était un cadeau ou c'était quelques petites vengeances
mouvement féminisme militant, parce que je reconnais que j'ai dérangé beaucoup mes camarades et que je continue à les déranger, je promets que je vais continuer à les déranger, malgré que je suis dans le travail international. Et réellement, je finis vous disant, je ne suis pas du tout d'accord que pour que les horaires des réunions empêchent les femmes à leur réunion. En tout cas, ça devrait être les femmes et les hommes. Parce que je ne comprends pas pourquoi c'est nous que nous devons aller à la maison à 8 heures, parce que l'enfant est là, parce que la personne âgée est là, et parce qu'on doit préparer le dîner pour, pour quelqu'un qui arrive plus tard. Alors non, on doit aussi mettre sur la table tout ça. Et on ne doit pas dire, c'est que les horaires ne conviennent pas aux femmes. Sinon, on doit réfléchir pourquoi ça, nous avons dans la tête que tous les soins doivent le faire les femmes. Alors, merci beaucoup et après, on va continuer. Merci. La primera es el rol de los jóvenes en propagandas extras, la línea de rol de los jóvenes en propagandas extras, un ítali que hipopsifia pródros de vórantes, y pródros de vórantes, que είναι και μέρο τη διεύθυνση του μπλόκου και το βλέπετε. Λοιπόν, ευχαρίστω να the invitation for being here. I will not take as long as my day because she did it so well that I'm not going to repeat. But it's always a pleasure being here and talking these issues with you. I'm going to try to go straight to the questions which were sent by the organization and try to save some minutes also. Not you tell me if I'm running out of time, but I'll try to speak not for so long. So, the Left Bloc is a party which was created in 1999. So, by the time we already profited the fact that a lot of left-wing parties across Europe started to do the feminist fight. So, it was not even possible for us to think that we would create a new left-wing party from radical left without having feminism in the statutes as one of the main bases of the party. So we, I have to say, very directly, we have profited a lot from a lot of work done by other parties in other countries in order to have also that common basis, as Maite said, things that come from the heaven, they have people working and fighting for them, so we have that situation. So, in the first years of existence of LOCO, we have parity in our statutes. It was not, we didn't have yet any kind of national law, neither for quota nor for parity in public administration or other fields, but we included it in our statutes. But it was a very strange parity of 33.3% for women, and 66.6 for men, and I don't know what happens to the other 0.1%. I never found it. So, that was, in fact, one of the first fights of the feminists inside the party, was to convert parity in full parity. So if it is parity, it's full parity. And from some years now, we managed to do it. But even that we are able to bring these issues and to transform our own realities in order that they become fairer and more gender balanced, or to, in order to achieve full parity and equality, still in our everyday life, even inside the parties, we know that a lot of things still to be done in order that to full parity and equality. And by the way, difference, because as we fight for equality, we need to fight for the difference as well. Is a lot of things are still to be done, so we keep fighting for it. Thank you so much. Ευχαριστούμε πολύ για τη Μαρίσα και περνάμε στην τελευταία παρέμβαση του πρώτου κύκλου, που είναι η
Maria Ingasuka. Τη γραμματέα της. Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τις φίλες και τις συντρόφισσες. Νιώθω πολύ συγκινημένη, νιώθω πολύ περήφανη που είμαι στο ίδιο πάνελ μαζί τους. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου που είμαι μαζί με τη Μαϊτέ, τη φίλη μου, για άλλη μια φορά. Να πω, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη εκδήλωση προσυνεδριακή, αλλά αν αυτή είναι η πρώτη του προσυνεδριακού διαλόγου και ως τέτοια φιλοδοξούμε να είναι στο τμήμα φεμινιστικής πολιτικής και φίλου του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι είναι μια εντυπωσιακή έναρξη με ένα σημαντικό θηλυκό παρόν στο κόμμα. Και θέλω να σας πω ως τμήμα φεμινιστικής πολιτικής και φίλου του ΣΥΡΙΖΑ γιατί επιλέξαμε αυτό το σημαντικό ζήτημα της αποτύπωσης της εσωκομματικής ισότητας ως θέμα έναρξης του προσυνεδριακού διαλόγου. Το κάναμε αυτό γιατί θεωρούμε πως ένα καταστατικό είναι το σύνταγμα ενός κόμματος. Αποδεχόμενες και αποδεχόμενοι αυτό το σύνταγμα, εκχωρούμε ένα μέρος της ανεξαρτησίας μας οικειοθελώς. Θέλουμε και το κάνουμε. Και αποδεχόμαστε τη συλλογική δράση. Ένα σύνταγμα π.χ. αντικατοπτρίζει τις αρχές, τις παραδόσεις, την φιλοσοφία και την ιδεολογία του σκοπού για την οποία διαμορφώνεται ένα κόμμα, συγκροτείται ένα κόμμα, την εσωτερική του κουλτούρα, τους σπόρους και τα μέσα, τον τρόπο που λειτουργεί, τα χρονοδιαγράμματα που θέτει, αλλά εκείνο που κυρίως αποτελεί ένα καταστατικό, ξέρετε, είναι τα ίσα και χωρίς εκπτώσεις, δικαιώματα, υποχρεώσεις, ευθύνες των μελών. Ένα καταστατικό αποτυπώνει, θέτοντας τα ζητήματα της ισότητας και της άρσης κάθε αποκλεισμού που συνδέεται με φύλα, φυλετικές ταυτότητες, σεξουαλικότητα, την ευάρτηση της εσωκομματικής δημοκρατίας, την ισοκατανομή της εσωκομματικής εξουσίας. Και αν αυτό είναι κατανοητό, επιτρέψτε μου να σας πω πως η αναφορά στην ισότιμη συμμετοχή των φίλων στο καταστατικό ενός αριστερού κόμματος αναδεικνύει όλον εκείνο τον πλούτο των ιδεών, των ταλέντων, των επιθυμιών που συχνά μένουν στο περιθώριο και της αριστεράς μόνο και μόνο γιατί φορείς τους είναι οι γυναίκες. Ωστόσο, έχουμε πάρα πολύ καθαρό, συντρόφισσες και σύντροφοι στο τμήμα, ότι η τυπική κατοχήρωση δεν είναι άρκετη εάν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής αυτού για το οποίο συζητάμε σήμερα. Τέτοιες εκδηλώσεις για το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο? Να έχουμε ίση συμμετοχή, ίση εκπροσώπηση, ίση έκφραση προς τα έξω οι γυναίκες και οι άντρες που συγκροτούν το πολιτικό μόρφωμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το σωστό είναι να μην χρειαζόταν μια τέτοια συζήτηση. Αλλά φαίνεται ότι είναι εντελώς απαραίτητη και αυτό δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την Ελλάδα. Από ό,τι είπαν οι συντρόφισσες, είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα στα κόμματα της αριστεράς. Παρ' όλα αυτά θα σας πω, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στο άρθρο 2 παράγραφος 7 έχει μια καταπληκτική διατύπωση που δεν ξέρω πόσοι και πόσες την παίρνουν υπόψη, την έχουν διαβάσει ή τη θυμούνται στις καθημερινές πρακτικές. Ακόμα και εγώ που σας κάνω την έξυπνη, με χαρά την ξανά ανακάλυψα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει επιδιώκει τόσο στην άσκηση των δικαιωμάτων, όσο και στην κατανομή των υποχρεώσεων, την αμφισβήτηση των στερεότυπων ρόλων των φύλων, καθώς, προσέξτε με, και την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στις διαδικασίες του κόμματος. Το λέει το καταστατικό μας, αλλά παρακάτω αναιρείται το καταστατικό μας όταν μιλάει για ποσόστοση του 1/3 και μάλιστα κάνει και ένα επιστημονικό λάθος, το επισημάναμε στο συνέδριο συντρόφου της Επιτροπής Θέσεων τότε. Μιλάει για γυναικεία ποσόστοση. Και επειδή στην Ελλάδα, λέω και για τις φίλες εδώ, έχουμε ανεπτυγμένες φεμινιστικές σπουδές στα πανεπιστήμια. Βλέπω γύρω μου πολλές συντρόφισσες και φίλες. Βλέπω τη Μαρία, τη Γεωργία και από εκεί την Τίνα. Είναι καθηγήτριες που διδάσκουν φεμινιστικές σπουδές και είναι στελέχη της αριστεράς. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να διατυπώνουμε ένα τέτοιο πράγμα. Το 1/3 η γυναικεία ποσόστοση. Ποσόστοση αφορά, έχει μια πολύ συγκεκριμένη διατύπωση. Κανένα από τα δύο φύλλα να μην υποαντιπροσωπεύεται. Άρα λοιπόν, έχουμε αυτό το περίεργο, αυτή την ανέρεση στο καταστατικό μας. Στο καταστατικό μας έχουμε και μια άλλη καινοτομία. Εμείς ως τμήμα φεμινιστικής πολιτικής, εγώ διδάσκω φεμινιστικές σπουδές 30 χρόνια, δεν μπορώ να την καταλάβω συντρόφισσες και σύντροφοι. Υπάρχουν όργανα στο κόμμα βουλευόμενα και μη βουλευόμενα. Και όπου είναι βουλευόμενα, έχουμε ποσόστοση. Όπου είναι μη βουλευόμενα, δεν έχουμε ποσόστοση. Και σκεφτείτε ότι μη βουλευόμενο όργανο είναι η πολιτική μας γραμματεία. Προσπαθώ να σκεφτώ τη γραμματεία μας να μην δουλεύεται κάθε μέρα από το πρωί ως το βράδυ και να μην παίρνει σημαντικότατες αποφάσεις που καθορίζουν την πορεία του κόμματος. Αυτό είναι μια κατασκευή. Δεν έχει καμία ερμηνεία. Βολεύει όμως πάρα πολύ το να αποφύγουμε την ποσόστοση και βόλεψε στο παρελθόν το να μην χάσουν καμιά θέση οι τάσεις που παραλίγο να οδηγήσουν το κόμμα σε αυτό. Έτσι λοιπόν πρέπει να τα δούμε αυτά. Είμαστε σε μια πορεία προς το συνέδριο. Έχουμε πολύ μεγάλη δυνατότητα και πρέπει να παρέμβουμε γυναίκες και άντρες για να τα διορθώσουμε αυτά τα πράγματα. Πολύ συχνά μας λένε ότι δεν υπάρχουν γυναίκες. Τα ακούμε μέσα στο κόμμα, από στελέχη του κόμματος. Οι γυναίκες γίνονται αόρατες όταν είναι η ώρα να πάρουν θέση σε εξουσία. Αλλιώς είναι πολύ ορατές. Είναι πολύ ορατές στο 43% που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ και εξακολουθούν να τον υποστηρίζουν. Αυτές οι χιλιάδες γυναίκες που δίνουν τη μάχη της αλληλεγγύης, άξιες συνεχίστριες της εθνικής αλληλεγγύης και της εθνικής αλληλεγγύης, να μια δεύτερη πηγή για να γίνουν ορατές οι γυναίκες. Θα κλείσω με μια παρατήρηση, γιατί με κυνηγάει να τάσω και έχει δίκιο. Ξέρετε τι έλειψε από το κόμμα το δικό μας. Έλειψε μια συνολική στρατηγική ανάδειξης γυναικείων στελεχών. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Πάμε για συνέδριο. Πρέπει να κάνουμε τη στρατηγική μας και αυτή δεν είναι μια υπόθεση των γυναικών του κόμματος. Είναι μια υπόθεση δημοκρατίας για το κόμμα μας. Και δεν μπορεί να είμαστε δημοκράτες και δημοκράτισες αλλά καρ. Ή είμαστε ή δεν είμαστε. Ευχαριστώ.